Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τραγικό δυστύχημα στην Κάριστο. Εκεί, όπου δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι μας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς. Εκφράζουμε το σεβασμό μας στη μνήμη τους και συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Η μάχη με τις καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζεται σε αρκετά μέτωπα και σήμερα όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας λειτουργούν υπό ακραίες συνθήκες, δεδομένου ότι η σημερινή μέρα είναι η δυσκολότερη του καλοκαιριού. 61 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν συνολικά 90 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Οι σοβαρότερες που εκδηλώθηκαν σήμερα είναι στο Βελεστίνο Μαγνησίας, όπου η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, γι' αυτό το λόγο εκδόθηκε μήνυμα από το 112 που ενημέρωνε τους κατοίκους των οικισμών Βελεστίνο, Σέσκλο, Άγιο Γεώργιο Φερών για την πυρκαγιά που εξελίσσεται στην περιοχή τους, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα και αν απαιτηθεί να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Στη συνέχεια εκδόθηκε νεότερο μήνυμα για την εκένωση των οικισμών Δημήνη, Παλιούρη και της βιομηχανικής περιοχής του Βόλου προς την πόλη του Βόλου. Πριν από λίγο εκδόθηκε ακόμη ένα προειδοποιητικό μήνυμα προς κατοίκους της πόλης του Βόλου, προκειμένου να προστατευτούν από τους καπνούς της πυρκαγιάς. Στην πυρκαγιά επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 15 υδροφόρα οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κάστρο Φθιώτιδας έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Γι' αυτό το λόγο εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την εκένωση του βορείου τμήματος της Λαμίας προς το κέντρο και νοτίως της πόλης. Πριν από λίγα λεπτά εκδόθηκε νεότερο μήνυμα από το 112 για την εκένωση των οικισμών Νέα Μαγνησία, Μεγάλη Βρύση και Αγία Παρασκευή προς Στυλίδα. Για την αντιμετώπιση τους επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις, ομοίως και στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο Κρόκιο Αλμυρού Μαγνησίας και στο νέο μοναστήρι Δομοκού Φθιώτιδας. Στη Ρόδο, οι αναζωπηρώσεις που εκδηλώθηκαν χθες στην νότιο-ανατολική πλευρά του νησιού έλαβαν διαστάσεις, γι' αυτό το λόγο ενεργοποιήθηκε 3 φορές το 112 για εκένωση οικισμών. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς εκεί συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρότατες επίγειες δυνάμεις και από αέρος περιοδικά 5 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 2 από την Τουρκία, και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για τον εναέριο συντονισμό τους. Στην Κέρκυρα επίσης, οι αναζωπηρώσεις που εκδηλώθηκαν χθες στην ευρύτερη περιοχή της βόρειο-ανατολικής πλευράς του νησιού ήταν πολλές. Χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί 4 φορές το 112 για εκένωση οικισμών. Στην πυρκαγιά επιχειρούν 112 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 36 οχήματα συμπεριλαμβανομένων και 50 πυροσβεστών με 15 οχήματα από Βουλγαρία, ενώ από αέρος περιοδικά επιχειρούν 1 αεροσκάφος με 4 ελικόπτερα. Στη μάχη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών επιχειρούν στο πλευρό των ελληνικών δυνάμεων πυροσβέστες, υδροφόρα οχήματα και μέσα από 11 χώρες. Και για αύριο Πέμπτη παραμένει ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και στα Ιόνια νησιά, ενώ πολύ ψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην υπόλοιπη χώρα. Αναμένονται πολύ ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι και θα διατηρηθούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.